12-06. Η διοργάνωση προέκυψε μετά από συνέντευξη που είχαμε με την τοπική λέσχη του Μεσολογίου να έρθουμε σε αυτό το αεροδρόμιο, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα drag day, έτσι λέγεται. Είναι μια παιδιά dragster, δεν είναι ακριβώς αγώνας dragster. Είναι για αυτούς που ήθελαν αργότερα να τρέξουν το dragster και να πάρουν το βάπτισμα του πυρός, και περισσότερο για αυτούς που στους δρόμους κάνουν αυτοσχέδιες κόντρες με μια μεγάλη επικινδυνότητα να έρθουν εδώ μέσα σε ένα χώρο με ασφάλεια και για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους που κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να κάνουν το παιχνίδι που μέχρι τώρα κάνουν στους δρόμους, να το κάνουν μέσα σε ασφαλές μέρος και να παίρνουν και τους χρόνους τους και να είναι και πιστοποιημένοι οι χρόνοι τους, που να μην υπάρχει καμία αμφιβολία τι έκανε ένας και τι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ήδη 30 συμμετοχές. Δεν τις έχουμε δεχτεί επειδή ακριβώς υπάρχει πρόβλημα στο χώρο του πάρκινγκ, γι' αυτό μας βλέπετε εδώ πέρα και τα έχουμε μελετήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να χωρέσουν συμμετοχές. Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα μακρύνει ο διάδρομος, διότι ο διάδρομος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτοκίνητα αγωνιστικά πλέον του dragster στο μήκος του. Δηλαδή θέλουμε τουλάχιστον 1000-1200 μέτρα διάδρομο και εδώ έχουμε 800 που εξυπηρετεί μόνο τις χαμηλές υποδυνάμεις των επιβατικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στον δρόμο. Νομίζω ότι αυτά τα νέα παιδιά στέλνουν ένα μήνυμα. Μήνυμα από τη μια μεριά εθελοντισμού και από την άλλη προβολή στις πόλεις. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα τέτοιο γεγονός εδώ στο Δήμο μας. Είναι καθαρά δικιά τους πρωτοβουλία και χαίρομαι που από την αρχή μέχρι το τέλος με τις δικές τους δυνάμεις και με τις ελάχιστες στηρίξεις που μας ζήτησαν, σήμερα αυτό το γεγονός πραγματοποιείται. Και νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνουν είναι ότι αν υπάρχει και πρέπει να υπάρξουν ομάδες ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για θέματα που αγαπούν, για θέματα του ενδιαφέροντός τους, τότε και μπορούν να πετύχουν σημαντικά γεγονότα, αλλά και μέσα από αυτά μπορούν να προβάλλουν τον τόπο μας. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω και από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι στο βαθμό που το επιθυμούν, γιατί εκείνοι έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης, είναι μια ευκαιρία αυτό εδώ το σημερινό γεγονός με τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες να του καθιερώσουμε σε ετήσια βάση εδώ στο Μεσολόγιο. Έχουμε το 13-36 στον αριστερό Παυλόπουλος. Για την κατηγορία 13 λιχών συμμετοχή ο Παυλόπουλος από Αίγιο. Ενέχω το δεξί διάδρομο. Έχουμε το 13-32 Τσιγκέλη συμμετοχή από Γιάννενα. Thank you.
5-3 στον αριστερό διάδρομο, η λογιά μας.